Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, σήμερα συγκρίνουμε δύο ακόμα παπουτσάκια. Αυτή τη φορά όμως μπασκετικά, γιατί δώσαμε πόνο στα ποδοσφαιρικά και έχουμε αφήσει τον μπάσκετ πίσω. Τα παπουτσιά είναι αυτά. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε γκάλοπ, αν τα αναγνωρίζετε, πιθανόν να τα αναγνωρίσατε, ή φάνε τις Under Armour σίγουρα. Λοιπόν, είναι το Under Armour Spawn 2 και το Under Armour Spawn 3. Το 2 είναι το μπλε, το 3 είναι το μαύρο. Όπως καταλαβαίνετε, το λένε και τα νούμερα, αυτό είναι το προηγούμενο, αυτό είναι το καινούριο. Γενικώς η σειρά Spawn στην αρχή δεν μ' άρεσε. Όμως έβγαλε το 2 και άλλαξα γνώμη. Και τώρα που έβγαλε το 3, τώρα έγινα φαν καθαρά. Ήμουνα δηλαδή, αλλά τώρα είμαι και σίγουρο. Λοιπόν, τα παπούτσια είναι τέλεια, είναι μπομπά και τα δύο, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εδώ ισχύει ότι αναβαθμίστηκε, το 3 είναι πιο ωραίο και είναι και πιο καλό από το 2. Εντάξει, το λέω από τώρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, οι διαφορές είναι οι εξής. Πρώτη διαφορά, η γλώσσα. Το 3 έχει καλύτερη γλώσσα. Πιο καλό υλικό, φαίνεται πιο ποιοτικό, ακόμα πιο ωραίο αγκάλιασμα, πιο γλυκό, ακόμη καλύτερο. Δεν υστερεί πουθενά το 2 από άποψη παπουτσιού. Μιλάμε τώρα για διαφορές που σε όποιον του πω πάρει το 2 δεν θα πει τίποτα κακό. Αλλά όταν του πω πάρει το 3 θα μου πει εντάξει είναι καλύτερο. Αλλά όχι ότι το πετάω αυτό. Καταλάβατε από αυτή την άποψη. Εγώ προσωπικά τι θα έκανα. Αυτό για ανοιχτά και προπόνηση χαλαρούιτα και αυτό για αγώνες και κανονικά παιχνίδια γενικότερα. Είτε με φίλους είτε με οποιοδήποτε. Γιατί οι διαφορές είναι μικρές, ωστόσο όμως κάνουν τη διαφορά. Οι διαφορές βασικά, όχι λάθος το είπα, είναι στη λεπτομέρεια, αλλά εδώ γίνεται η διαφορά με τη λεπτομέρεια. Δεν είναι απλά η ατάκα που λέμε. Η γλώσσα είναι καλύτερη, είναι ακόμη πιο ενισχυμένη εδώ, πιο γλυκιά, πιο παχιά, πιο ωραία. Έτσι. Εντάξει, είναι και τα σχεδιαστικά ρε παιδιά. Εδώ σου λέει το Anatomics, ξέρω εγώ, εδώ σου έχει τα γράμματα, εδώ σου έχει τη σταγόνα του νερού. Γιατί εδώ ήταν τα χρώματα. Εδώ παρεπιπτόντως δεν έχω δει πολλά χρώματα για να καταλάβω. Παρότι σας λέω ότι στο site της Under Armour τα δείχνει όλα, δεν έχω μπει εγώ να δω, αλλά είμαι σίγουρος, δηλαδή θέλω να δω πώς θα είναι. Α, έχω δει το κόκκινο, κόκκινο με ανοιχτό άλλο χρώμα που είναι μαζί, κάτι που υπήρχε και στο προηγούμενο, που ήταν πανέμορφο η αλήθεια είναι, από κοντά ήταν όμορφο. Στο κόκκινο ήταν πολύ, θα είναι λογικά ωραίο, θέλω να δω και το μπλε του, θέλω να δω και το λευκό του, και το λευκό ήταν ωραίο. Εδώ το λευκό μου άρεσε, εδώ δεν ξέρω. Λοιπόν, σημαντικές διαφορές είναι αυτές. Το upper, το material είναι διαφορετικό, παρότι μοιάζει πάρα πολύ. Διαφορετικό πώς, ότι το 3 είναι καλύτερο. Γενικώς το 3 είναι καλύτερο γενικά, από σε όλα τις κατηγορίες. Έχει γίνει upgrade ωραίο. Όχι όμως τρομερό, αλλά upgrade. Καραμπάμ κάνει, δηλαδή άμα είσαι μεταξύ των δύο, το 3 θα πάρεις. Άμα θες το καλύτερο. Άμα θες την ταπεινή μου γνώμη, τσίμπα το 2 τώρα που έχει πέσει και περίμενε υπομονητικά για το 3, δεν θα χάσεις. Διότι όταν θα έχεις το 3, το 2 θα το έχεις καβάντζα. Για ανοιχτά γήπεδα, για όπου γουστάρεις, για βόλτες, ό,τι θες. Δεν θα το λυπάσαι δηλαδή, γιατί θα το έχεις πάρει ήδη φθηνά αυτό. Και αυτό θα το έχεις πάρει φθηνά τότε και θα το ευχαριστηθείς. Αφού ήδη έχεις ευχαριστηθεί το προηγούμενο. Φαντάσου. Το material είναι αναβαθμισμένο στο 3, εδώ δηλαδή στο μαύρο. Αναβαθμισμένο, ακόμη καλύτερο, ακόμη πιο γλυκό, ακόμη πιο minimal. Είναι πιο κοντά στο πόδι, πιο υποστηρικτικό. Δεν πονάς και εδώ. Δείχνει πιο ενισχυμένο, τα δάχτυλα είναι πιο ενισχυμένα. Δεν είναι όπως εδώ. Εδώ βλέπετε έχει πάνω το σαν πλαστικό λίγο. Εδώ έχει μεν το ίδιο, αλλά είναι πιο δυνατό και είναι και περισσότερη επιφάνεια. Είναι πιο minimal γενικά. Δεν έχει dead space εδώ. Δεν έχει χώρο τόσο. Όχι στενό. Εννοώ ότι είναι καλό, εφαρμόζει καλά γύρω στο πόδι. Ενώ εδώ σου αφήνει και χώρο. Νομίζω, όχι νομίζω, κάτι να θυμηθώ λίγο. Είχε λίγο εδώ, λίγο πιο άνετο από αυτό, από άποψη χώρου, όχι από άποψη ότι είναι στενό. Καμία σχέση, στενά δεν είναι και τα δύο, άλλωστε το λέει η σειρά τους ότι είναι καθαρά για το ποδαράκι μας ό,τι πρέπει. Υποστηρικτικά και τα δύο στην καμάρα. Αυτό είναι βασικά το μεγάλο του ατού κατά με. Βοηθάει τους πάντες να το έχουν. Η φορά των κορδονιών, το μαύρο είναι πιο βελτιωμένο γιατί έχει έρθει λίγο πιο κεντρικά, που εμένα προσωπικά μου άρεσε η αλλαγή, είναι πιο ωραία η αίσθηση. Το μαύρο γενικώς στην εμφάνισή του φαίνεται να είναι μαλακία.
Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Με το που το αγγίξεις, με το που το βάλεις, καταλαβαίνεις ότι είναι ανώτερο. Η φτέρνα είναι σχεδόν όλο ίδια, δεν έχεις πρόβλημα. Το κλείδωμα είναι ακριβώς το ίδιο. Στην ουσία όλη η ιστορία είναι το fit. Εγώ παίρνω ίδιο νούμερο και στα δύο. Βάση εκατοστών πάω. Το οποίο νούμερο μου βγαίνει ένα νούμερο κάτω από την Nike για μένα. Χωρίς να πιέζεται το πόδι. Και η σοβαρή διαφορά είναι για την κρατασμική προστασία. Το μαύρο είναι πιο μαλακό, είναι καλύτερη. Και η εξωτερική σόλα. Που είναι διαφορετική ιδέα, διαφορετικό μοτίβο. Αυτό μόνο παίζοντας πολύ καιρό θα καταλάβουμε ποιο είναι καλύτερο. Εγώ νομίζω εισάξια είναι. Το πάτημα όμως είναι καλύτερο εδώ. Αυτά είχα να πω. Τώρα σε πολύ γρήγορο βιντεάκι. Ό,τι είπα ότι είναι καλύτερο, θεωρήστε ότι είναι καλύτερο λίγο παραπάνω. Μην φανταστείς δηλαδή ότι είναι τεράστια διαφορά. Αλλά αν θέλεις, το καλύτερο μεταξύ των δύο, ξεκάθαρα είναι το 3. Το νούμερο 3. Αυτά. Και ελπίζουμε σήμερα με νέα, σύντομα με νέα βίντεο σύγκρισης. Τα λέμε.